Κάπου εδώ θα καλωσορίσουμε τον σημερινό καλεσμένο που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Ο λόγος για τον παλιό ποδοσφαιριστή, βετεράνος ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Γιώργος Κούτσης, με σημαντική παρουσία σε πολλές ομάδες και στον Άρη και στον ΠΑΟ και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και φαντάζομαι και εσύ περιμένεις με ενδιαφέρον ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως είναι αυτό της ερχόμενης εβδομάδας του ΠΑΟ με την Μπενφίκα. Σίγουρα, μια σπουδαία αναμέτρηση, δεν το συζητάμε. Μια πολύ δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να φανεί αντάξιος των απαιτήσεων του παιχνιδιού. Έχουμε δει και στο παρελθόν ότι έχει ανταποκριθεί σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή η εικόνα του, αν θυμηθούμε δηλαδή πέρσι με τον Άγιαξ, η εικόνα του ήταν όντως πραγματικά ανταγωνιστική. Και θεωρώ ότι στο τσακ δεν πήρε την πρόκριση, στις λεπτομέρειες δηλαδή χάθηκε εκείνο το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν και εκτιμώ ότι και σε αυτό το παιχνίδι η παρουσία του θα είναι τέτοια ώστε να δώσει, αν είναι δυνατόν, το 100%, έτσι ώστε να περάσει και στην επόμενη φάση του Champions League. Εσύ πανηγύρισες ένα Κύπρο με το ΠΑΟΚ το 2003, στον ξέχωρο τελικό της Τούμπας, τον Εμφύλιο. Τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Θέλω έτσι να πρώτα να σε ρωτήσω αν έχεις παρακολουθήσει φέτος τον ΠΑΟΚ και με την Μπεσίκτας ή κάποια φιλικά παιχνίδια και έχεις εικόνα της ομάδας τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Γιατί γίνανε από τότε κάποιες μεταγραφές και σίγουρα πιο πολλοί αυτοί του Ζίβκοβιτς είναι που περιμένουν πολύ να αλλάξει την εικόνα προς το καλύτερο. Ναι. Κοιτάξτε, τον είδα και σε κάποια φιλικά, τον είδα βέβαια ασφαλώς και, με την Μπεσίκτας. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια όσον αφορά την προετοιμασία με αυτό το παιχνίδι που ήταν για την συνέχιση του θεσμού στο Champions League. Η παρουσία του ήταν πραγματικά εξαιρετική. Θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι. Έδειξε μία εικόνα με έναν έτσι χαρακτήρα επιθετικό. Και πραγματικά μου άρεσε και όλο το πλάνο από την αρχή μέχρι το τέλος που είχε θέσει και το προπονητικό team σαφώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και οι επιλογές του Τζιόλι και του Στόπερ, του νεαρού, διαφεύγει το όνομα τώρα. Του Μιχαλίδη, ναι. Λοιπόν, πραγματικά έδωσαν και αυτά τα παιδιά, η παρουσία τους ήταν εξαιρετική. Και νομίζω ότι το μέλλον που θα διαγράψουν θα βοηθήσουν και τους αυτούς και κατ' επέκταση το σύλλογο. Βέβαια, μιλάμε για μια δύσκολη, περίεργη εποχή. Το καταλαβαίνεις και εσύ με το κορονοϊό, άδεια γήπεδα, άδειες κερκίδες, πολλά μέτρα ασφάλειας, υγείας, προστασίας. Ακούμε για παίκτες που πέφτουν θύματα εντός εισαγωγικών της πανδημίας και όλοι πολλές φορές ανησυχούν. Πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο και μια μέρα πριν αρχίσει το πρωινό πρωτάθλημα στην Super League με αυτή την ιστορία αυτή που όπως όλους μας ταλαιπωρεί φυσικά και τον αθλητισμό? Κοίταξε να σου πω, αυτό που έχω να πω εγώ είναι το εξής, ότι δεν ξέρουμε, διότι τα δεδομένα αλλάζουν. Δηλαδή στην παρούσα φάση μπορούμε να πούμε ότι ξέρω εγώ θα έρθει το 20% της χωρητικότητας του γηπέδου. Αύριο μπορεί να παρουσιαστούν, ας πούμε, να πολλαπλασιαστούν τα κρούσματα και να το απαγορεύσουν και αυτό. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς θα βαδίσουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι το μέλλον δεν το γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και δεν συζητώ ότι πρέπει να ακολουθούμε τις συμβουλές αυτές οι οποίες δίνουν κυρίως οι γιατροί και οι υπεύθυνοι οι οποίοι, ας πούμε, ασχολούνται με την πανδημία. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν απόλυτα πειθαρχημένοι, έτσι ώστε για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δοκιμασία όλοι μας. Πάντως, επειδή έχεις παίξει ως ποδοσφαιριστής σε άδειο γήπεδο, κυρίως λόγω τιμωρίας, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, έτσι? Όχι, πραγματικά δεν το συζητάμε αυτό. Είναι διαφορετικό να βλέπεις ένα γεμάτο γήπεδο, να έχει παλμό, ακόμα και όταν παίζεις εκτός έδρας. Όταν δεν παίζεις στην έδρα σου και πας σε μια άλλη έδρα και το γήπεδο είναι γεμάτο, δίνει άλλο ενδιαφέρον. Βοηθάει και τον ποδοσφαιριστή. Η ατμόσφαιρα λοιπόν είναι καθοριστικά σημαντική για να παιχτεί ωραίο ποδόσφαιρο, να έχει ενδιαφέρον και έτσι ο ποδοσφαιριστής να πάρει και να αντλήσει αν θέλεις δύναμη, αν θέλεις αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να αναδείξει το ταλέντο του και να δείξουμε στο γήπεδο και τις δυνατότητές του. Αύριο ξεκινά και το νέο πρωτάθλημα με όλη αυτή την ιστορία που είπαμε του κορονοϊού. Επειδή είσαι προπονητής, φαντάζομαι παρακολουθείς πολλές ομάδες. Ναι. Μετά την ποδοσφαιρική, τη σημαντική σου καριέρα, ακολούθησε καριέρα προπονητή.
είναι νωρίς για προγνωστικά και κυρίως να επικεντρωθούμε γύρω από το ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι κόντρα στη Λάρισα, αλλά φαντάζομαι, έχοντας δει την ομάδα, τι πιστεύεις, ότι πέρσι ήταν μια κακή χρονιά. Μετά το IT, το Double, ο ΠΑΟΚ πέρσι δεν τα κατάφερε, δεν πήρε κάποιο τίτλο, έμεινε εκτός μάχης πρωταθλήματος νωρίς-νωρίς. Είχε βέβαια και την ιστορία με την αφαίρεση βαθμών. Πώς βλέπεις τη νέα προσπάθεια μέχρι στιγμής και χωρίς βέβαια να ξέρουμε τις προσταφερές που θα γίνουν στις επόμενες μέρες στο ρόστερ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η δυσκολία για εμάς προπονητές είναι η μεταβατική περίοδος. Δηλαδή, τι εννοούμε μεταβατική περίοδο, είναι από τη στιγμή που σταματάει η αγωνιστική δράση και πότε θα ξεκινήσει. Δηλαδή, αυτό το διάστημα, αν θα είναι 15 μέρες, αν θα είναι 20 μέρες, αυτό λέγεται μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, εννοούμε ότι είναι η συνειδητή πτώση του αθλητή, που δεν θα κάνει, θα ξεκουραστεί για 15-20 μέρες και όταν θα επανέλθει. Παίρνουμε τα εργομετρικά, τις τιμές τους και από εκεί και πέρα, ας πούμε, λέμε, ας πούμε, πώς θα προχωρήσουμε στο κομμάτι. Και πότε θα φορτσάρετε στις προπονήσεις, στα φιλικά. Και στη φυσική κατάσταση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ τώρα η κάθε ομάδα είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Όπως θα σας πω μάλιστα και ότι στην περίοδο του κορονοϊού, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, εμφανίστηκε η πιο αδύναμη ομάδα έναντι των άλλων. Στα play-off. Έτσι, εγώ δηλαδή εντοπίζω κάπου εκεί έγινε κάποιο έτσι λάθος και παρουσιάστηκε έτσι η ομάδα. Διότι στο πρωτάθλημα μπορώ να πω ότι ήταν, διεκδικούσε τον τίτλο μέχρι τέλους. Δηλαδή μπορούσε φέτος να κερδίσει τα ντέρμπι. Ήταν και μπροστά ένα βόντο, βρέθηκε και πίσω. Τέλος πάντων ήταν ανταγωνιστικός μέχρι τέλους. Και η εικόνα του ήταν, μπορώ να πω, καλή. Στον κορονοϊό όμως, εκεί κάπου, ας πούμε, κάποιο λάθος, κάποια αστοχία έγινε και είδαμε, ας πούμε, αυτή την εικόνα. Βέβαια και οι παίκτες ήταν εγκλωβισμένοι, δεν ήταν ενεχόμενοι για να ξέρει κάποιος πώς λειτουργούσαν παρά τα προγράμματα που τους δώσαν για γύμναση στο σπίτι, στο γυμναστήριο. Ναι, βοηθάει το γυμναστήριο, βοηθάει, ας πούμε, το personal training να πάρει να προσλάβει και κάποιο γυμναστή. Ναι, βοηθάει. Όμως το γήπεδο είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή το τακτικό σου κομμάτι, το. Ακόμα και η φυσική σου κατάσταση, αυτά δηλαδή που θέλεις να δουλέψεις, δεν μπορεί ο αθλητής, ας πούμε, να τα δουλέψει στο σπίτι του. Τώρα, στο πρωτάθλημα τώρα αυτό που θα ξεκινήσει, εκτιμώ ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολλές εκπλήξεις, όχι ως προς το αποτέλεσμα, εκπλήξεις ως την παρουσία των ομάδων. Δηλαδή μπορούμε να δούμε, ας πούμε, μία-δύο ομάδες που ενδεχομένως να είναι οι ομάδες έκπληξη. Που να η παρουσία τους να είναι καλή, να είναι ανταγωνιστική. Που πάντα υπήρχαν, αλλά όχι με τα κριτήρια τα παλιά. Τώρα λόγω κορονοϊού θα είναι άλλα. Να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίρνουμε κάποια ομάδα η οποία την περιμένουμε να είναι καλή και αυτή ενδεχομένως να αργήσει να ξεδιπλώσει τις αρετές της και αυτά που έχει δουλέψει. Θα είναι ένα πρωτάθλημα, ειδικά στην αρχή, θα είναι ένα πρωτάθλημα εκπλήξεων. Mm. Αυτό θα έλεγα εγώ. Γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι κάναν και μια βιαστική προετοιμασία περισσότερες ομάδες, σχεδόν νομίζω όλες, εντός συνόρων για πρώτη φορά, λίγα φιλικά, λόγω αυτής της πίεσης με το που σταμάτησε το πρωτάθλημα, μόλις ελάχιστες μέρες διακοπών, τουλάχιστον για το ΠΑΟ και κάποιες ομάδες που είχαν νωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε φαντάζομαι και αυτό παίζει το ρόλο. Έτσι, πότε ξεκίνησε μια ομάδα. Παίζει ρόλο καταρχήν. Καταρχάς, θα σας πω ότι έχουμε ένα κρούσμα σε μια ομάδα. Αμέσως λοιπόν. Δημιουργείται ένας φόβος. Λογικό είναι. Αν λοιπόν οι επόμενες που θα δουλέψεις εσύ, το τμήμα σου, το αγωνιστικό τμήμα, είναι φυσικό και επόμενο να έχει ένα φόβο, να μην είναι συγκεντρωμένος, αυτές τις μέρες τις χάνεις. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Παύλα γεγονός, έτσι. Γιατί αρκετές ομάδες είχαν κρούσματα και αυτό άλλαξε την προετοιμασία ή την. Τον προγραμματισμό τους, αυτό λίγο τους φρενάρει. Και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων εκτιμώ ότι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τουλάχιστον στις 3-4 αγωνιστικές, θεωρώ ότι θα βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες ομάδες οι οποίες τις περιμέναμε πιο αδύναμες, μπορεί να είναι πιο δυνατές. Μπορεί κάποιες άλλες ομάδες που να τις φέρνουμε που να τις έχουμε στο μυαλό μας ότι θα παρουσιαστούν, ξέρω εγώ, θα παίξουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσουν, ξέρω εγώ, να διεκδικήσουν κάτι και να ξεκινήσουν αργότερα. Να τους πάρει, ας πούμε, ένα διάστημα, ξέρω εγώ, ένα μήνα, 20 μέρες, έτσι ώστε να βρουν τη φόρμα τους.
Αλλά όλα αυτά θεωρώ ότι θα τα δούμε και θα στην πορεία. Ναι. Θέλω να επανέλθουμε στο ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί από την εποχή που εσείς σου ποδοσφαιριστής, εσείς τότε παίξατε πρώτη φορά προκριματικά Champions League και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να πιάσει την πηγή, να πιει νερό, δηλαδή να μπει στους ομίλους και πάντα, σχεδόν πάντα έχει πάρα πολύ δύσκολες κληρώσεις. Η Μπενφίκα είναι μια ομάδα που βλέπεις, τη ξέρεις, πανίσχυρη. Παίζει βέβαια έχασε το πρωτάθλημα και αυτή επηρεάζει και το κορονοϊό. Εκεί έχασε το πρωτάθλημα από την Πόρτο, αλλά έκανε πανάκριβες μεταγραφές. Είναι για πολλούς το φαβορί, αλλά μιλάμε για ένα knock-out αγώνα στη Τούμπα, στο άδεια Τούμπα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει την έκπληξη. Όπως εντάξει, η Μπεσίκτας δεν ήταν το ίδιο μέγεθος, αλλά και για πολλούς πριν την κλήρωση ήταν το φαβορί. Αγωνιστικά, έτσι, τακτικά σε αυτό το παιχνίδι, πού πιστεύεις θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, πού να χτυπήσει, γιατί είναι ένα παιχνίδι, δεν θα υπάρξει παραδειγματικός, άρα καμιά φορά το φαβορί και το outsider όταν ξεκινάει το παιχνίδι αλλάζουν οι ρόλοι. Ναι, θα σας πω. Είναι λίγο υποθετικό το βέβαια το όλο αυτό. Εάν ήμουν εγώ σίγουρα θα πρόσεχα ας πούμε, να μην δεχτώ γκολ. Να έχω υπομονή στο παιχνίδι μου, να ακολουθήσω πιστά το τακτικό πλάνο του προπονητή μου, να μην παρεκκλίνω από αυτό, να μην παρασυρθώ, έτσι ώστε να μπορέσω αυτές τις 2-3 περιπτώσεις που θα μου παρουσιαστούν στο παιχνίδι, να μπορέσω να το κλέψω. Θα αφήσει δηλαδή χώρο να αναπτύσσει την Μπενφίκα στον αντίπαλο, στο γήπεδο, να κάνει το παιχνίδι της. Το μυστικό είναι ότι όταν παίζεις με έναν πιο ποιοτικό αντίπαλο, το μυστικό είναι ο ρυθμός. Εάν μπορεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάει σε έναν σε χαμηλότερο ρυθμό, δηλαδή να μην είναι τόσο γρήγορος, να μην έχει ας πούμε, αυτές τις απαιτήσεις αυτών των ποδοσφαιριστών που έχει πάρει ειδικά τώρα η Μπενφίκα. Εάν λοιπόν ελέγξει το ρυθμό, θεωρώ ότι θα αυξήσει τις πιθανότητες της για να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ άγχος από την πλευρά του δεν έχει όσον αφορά και να αποκλειστεί συνεχίζει ο μήνυμα του Europa League. Είναι εξασφαλισμένη. Άρα θα έχει ευρωπαϊκή πορεία. Τα χρήματα αφορούν τι πάει εδώ, δεν αφορούν τους ποδοσφαιριστές, φαντάζομαι, το ξέρεις. Ναι, αλλά πάντα πρέπει να βλέπεις το μπροστά. Ναι. Ακριβώς. Γιατί η Μπενφίκα, αν αποκλειστεί, θα έχει τεράστια ζημία που έχει μάθει κάθε χρόνο στους ομίλους. Εντάξει, για την Μπενφίκα να σου πω δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όμως, ο ΠΑΟΚ του παρουσιάζεται άλλη μια ευκαιρία με ένα μεγαθύριο, οφείλω να ομολογήσω, ένα εξαιρετικά καλό αντίπαλο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει ό,τι έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση. Πάντως είναι και αυτά τα παιχνίδια που φαντάζομαι θα ήθελες να μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω και να δώσει το παρόν. Αυτά τα παιχνίδια σε καθορίζουν. Με αυτά τα παιχνίδια δίνεις το στίγμα σου και εσύ ως ποδοσφαιριστής ή μπορώ να σου πω ακόμα και ως προπονητής. Άλλο να κερδίσεις τον Πανετολικό και άλλο να κερδίσεις την Μπενφίκα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Δεν το συζητάμε. Και κάτι τελευταίο που αφορά εσένα, γιατί είσαι προπονητής, ακόμα περιμένεις να συνεργαστείς με κάποια ομάδα, δεν ξέρω τα πλάνα, τα σχέδια, ακόμα ίσως νωρίς. Ναι, γιατί και εσάς σας αποσυντώνεις αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό όλους. Εμάς μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία. Το δυσάρεστο είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή αυτή η αναδιάρθρωση, ας πούμε, είναι ένα σύριαλ το οποίο δεν ξέρω πόσους κύκλους έχει. Πονεμένη ιστορία. Ναι. Κάθε μέρα βγαίνει κάποιο καινούριο σενάριο, ανατρέπεται, έρχεται κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερο οι ομάδες δεν ξέρουν πότε θα ξεκινήσει, δεν ξέρουν σε ποια κατηγορία θα παίξουν, δεν γνωρίζουν τι χρήματα θα πάρουν. Όλα αυτά είναι στον αέρα. Και διαβάζουμε δυστυχώς ότι θα γίνει τη μία μέρα αυτό, την άλλη θα γίνει το άλλο, όχι δεν γίνεται, όχι μία ομάδα έκανε ένσταση, όχι θα πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο εκτιμώ ότι είναι από τη Super League 2 και κάτω, διότι παίζουν περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να δώσει μια προτεραιότητα εκεί η Λίγκα αλλά και η ΕΠΟ, έτσι ώστε να δώσει μια προτεραιότητα σε αυτές τις κατηγορίες για να μπορέσουμε να βγάλουμε ακόμα καλύτερους παίκτες, Έλληνες παίκτες, το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχουν ταλέντα. Δυστυχώς όμως και εμείς δεν βοηθάμε από την πλευρά μας να αξιοποιηθούν αυτά τα ταλέντα και να εξελιχθούν.
Ευχαριστώ λοιπόν. Καλό κουράγιο. Σε ευχαριστήσω βασικά που ήσουν σήμερα εδώ και μοιράστηκες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το ποδόσφαιρο και το ΠΑΟΚ μαζί μας. Και σύντομα να συναντηθούμε στο ΠΑΟΚ μιας ομάδας, γιατί ανοίξε μια νέα γενιά πρώην παιχτών ή προπονητών που νομίζω έχετε να δώσετε πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.